Καλώς ήρθατε, με συγχαρητήρια και για μια ακόμα. Παρακαλώ. Είναι τιμή μας που μας έχουμε εδώ πέρα. Δεν είστε πλέον μόνο, βεβαίως είστε Έλληνας επίτροπος, αλλά εκπροσωπείτε πλέον όλη την Ευρώπη. Και είχα την ευχάριστη ενημέρωση από το ταξίδι μου στην άλλη όχι του Ατλαντικού, τη χαίρεται της εκτίμησης και του σεβασμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι σημαντικό γιατί θεωρούμε ότι το χαρτοφυλάκιό σας όπως διευρύνθηκε αφορά και την πάνω μετανάστευση και την ασφάλεια. Είναι χαρά και ιδιαίτερη τιμή καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και εκ μέρους όλης της ελληνικής κυβέρνησης τον νέο επίτροπο, την ενισχυμένη επιτροπή πλέον της Ευρώπης για θέματα πάνω μετανάστευσης, ασφάλειας και ανωδίων δικαιωμάτων, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, και επειδή είναι τιμή μας που σας έχουμε εδώ. Και βέβαια να πω ότι ο κύριος Επίτροπος χαίρει αποδοχής όχι μόνο στις χώρες της Ευρώπης και στους συναδέλφους του, αλλά και όπως είχα την τύχη να μάθω από πρώτο χέρι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι σημαντικό γιατί η Ευρώπη αναπτύσσει τα θέματα της για να κάνουν την ασφάλεια προς όλους τους εταίρους και συμμάχους τους. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που επιλέξατε ως πρώτο σταθμό της περιοδίας σας στις ευρωπαϊκές χώρες τη χώρα στην Ελλάδα. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία δεν ζητούν από εσάς να μεροληπτήσετε υπέρ της χώρας. Αντίθετα, ζητούν από εσάς να είστε δίκαιος μαζί μας και να βοηθήσετε έτσι ώστε η ελληνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και η κοινωνία μας στην καθημερινότητα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την αθρώα εισρωή πανών μεταναστών να γίνει κτήμα γνώσης σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να ξέρετε ότι οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές, απόρρια της αποσταθεροποίησης της περιοχής των Βαλκανίων και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, κρύβουν πίσω τους ανθρώπινο πόνο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όμως παράλληλα ενδεχομένως εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, τράφικινγκ, αλλά και σύγχρονες μορφές εγκλήματος που δυστυχώς ανακύπτουν, γιατί εξελίσσεται το παγκόσμιο έγκλημα, και μιλάω για τις εξτρεμιστικές, θρησκευτικές ομάδες και τους ενδεχόμενα κινδύνους για την χώρα ή την Ευρώπη. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να ζητήσουμε από εσάς είναι να βοηθήσετε έτσι ώστε να αντέξει η ελληνική κοινωνία τις προκλήσεις τις οποίες παρουσιάζονται, να μην διαλεγεί ο κοινωνικός ιστός, να μπορέσει αυτή η χώρα, τα σύνορα της οποίας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, να σταθεί και να αρτίσει το περιστάσιο και να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, όπως όλοι πλέον, μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη 2,5 χρόνων, αναγνωρίζουν. Έχουμε, κύριε Επίτροπε, κάνει σημαντικά βήματα στη θωράκιση της χώρας και στις δομές πρώτης υποδοχής και επαναπροώθησης των πάνω μεταναστών, όπως και με πολύ μεγάλη αγάπη και συνέστηση της ευθύνης, δεχόμαστε τους πρόσφυγες από τις εμπόλεμες ζώνες στις δύο περιοχές. Είναι ένα μείζον ανθρωπιστικό θέμα στο οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να γυρίσει το κεφάλι και δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια. Απ' την άλλη, όμως, θα ήθελα να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι πρέπει να γίνει γνωστό στην Ευρώπη ότι όπως εξελίσσεται το παγκόσμιο έγκλημα και εξελίσσεται και το μείζον θέμα πλέον για την Ευρώπη της πανάρχης μετανάστευσης, έτσι πρέπει να εξελιχθούν ενδεχομένως και να αναθεωρηθούν κάποιες πτυχές της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μιλάω για πτυχές εντός ενδεχομένως και του Δουβλίνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητά η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει λόγος και νόημα σήμερα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ πέρα, είναι τιμή για μας και ελπίζουμε και προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και πραγματική συνεργασία. Θέλω όμως να δηλώσω επίσης ότι η Ελλάδα θα τηρήσει απαραίτητες υποχρεώσεις της και τις δεσμεύσεις της, ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, πολύ σημαντικά βήματα, και αυτά τα βήματα στη νέα αρχή την οποία κάνουμε εδώ πέρα μαζί, δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κύριε Υπουργό, και την πολιτική και την εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εγκαρδιότητα στην οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η σημερινή μας συνάντηση. Είναι πράγματι η πρώτη, αν θέλετε, αποστολή σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητός μου. Πρώτη διμερής, και προηγήθηκε από το ΡΟΙΖΕ η συμμετοχή μου στο G6 που έγινε στο Παρίσι. Η σημερινή μας ήταν πολύ ουσιαστική. Είχαμε μια ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σε θέματα που αφορούν στη μετανάστευση. Γνωρίζετε πολύ, πολύ καλά, ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Ευρώπη. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο τοπίο. Η μετανάστευση μαζί με την οικονομία είναι τα σοβαρότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρώπη γενικότερα. Στον τομέα αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα και οι προβλέψεις για το μέλλον σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές. Εφόσον ολοκληρωθούν δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις το 2015, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και αναφέρομαι στο άσυλο και στον μηχανισμό Σέγγεν και σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στην διαβίωση των μεταναστών στην Ελλάδα, θέματα που συζητήσαμε με τον φίλο κ. Υπουργό, η επόμενη χρονιά θα βρει μια Ελλάδα διαφορετική και σε αυτόν τον τομέα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι στο τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των εσωτερικών υποθέσεων που χειρίζομαι ως αρμόδιος επίτροπος, η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα που αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα, δεν θα πρέπει να αισθάνεται μόνη. Κοινότητας στόχος είναι η επόμενη χρονιά να βρει μια Ελλάδα διαφορετική και σε αυτό το τομέα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων ακολουθεί μια συνενετική προσέγγιση στα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς συγκρουσιακές τάσεις που δεν ωφελούν τη γενικότερη προσπάθεια για την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω δημόσια την ικανοποίησή μου για την δημόσια αυτή τοποθέτηση και δέσμευση του κ. Υπουργού για θέματα που αφορούν στο άσυλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποδεικνύει ότι η Ελλάδα σέβεται τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η κοινή μεταναστευτική πολιτική, την οποία θα θυμίσω ότι μαζί συνδιαμορφώσαμε. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Υπουργό για την φιλοξενία και για την συζήτηση που είχαμε και βέβαια θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ από τη σκοπιά μου να συμβάλλω στην προσπάθεια που καταβάλλεται αυτό το καιρό στην Ελλάδα. Μια χώρα η οποία γέννησε την δημοκρατία και όπου τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα είναι σεβαστά. Ευχαριστώ πολύ.